ως συγγραφέος Γιωβάνας. Γεια σου, Γιαννάκη. Σε ευχαριστώ για το υποκοριστικό. Μα είσαι Γιαννάκης, για μένα τουλάχιστον και για πολλούς. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιωβάνα. Αυτό για Γιωβάνα, είναι... Γιωβάνα, με έκανες να θυμηθώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι μέσα από τους οποίους κάποιοι που έχουν συναντηθεί στο παρελθόν μπορεί και να ξαναβρεθούν. Είδες πως έρχεται. Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Ήτανε πολλά, ήτανε, πώς να σου πω, λίγο βαριά. Πιστεύω έχω ότι... πάρει μερικά κιλά τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρήσει ακόμα, δεν έχω ονομάσει τον εαυτό μου συγγραφέα ακόμα. Όταν μου λένε η Γιωβάνα, λέω η τραγουδίστρια. Ναι, να σου πω τώρα, δεν σε βοήθησαν και πολύ και εκείνοι που δίνουν τα χρήσματα. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, η κριτική ελάχιστα έχει ασχοληθεί με το βιβλίο σου ή με τις εκδοτικές και λογοτεχνικές σου δραστηριότητες. Κοίταξε να δεις, ένα εμπόδιο και αυτό είναι το όνομα Γιωβάνα. Η Γιωβάνα υπήρξε τραγουδίστρια, είχε ένα μεγάλο ταλέντο. Να έχει και δεύτερο, κάπου δυσπιστούμε. Ελπίζω ότι κάποτε να δυσπάσω αυτή τη δυσπιστία. Εκείνο που σήμερα αναρωτιέμαι είναι γιατί την Γιωβάνα οι κόρες μου τη γνωρίζουν ως λογοτέχνητα, αλλά δεν τη γνωρίζουν ως τραγουδίστρια. Έλειψα. Έλειψα ένα διάστημα. Γιατί ήταν επιλογή, ήταν σύμπτωση. Όχι, ήταν αναγκαίο. Εμπήκα στην αθέατη πλευρά της δικιάς μου σελήνης. Εμπήκα στο πολύβουο εργαστήρι της σιωπής, εκεί που ξέρεις πολύ καλά ότι γεννιόνται κόσμοι και καταλύονται κόσμοι. Εκεί όπου βλέπεις όλα τα στοιχιά τα οποία έχεις μέσα σου και χρέος σου είναι... το ύψιστο χρέος απέναντι στον εαυτό σου, να τον λυτρώσεις από αυτά και να τον βγάλεις ελεύθερο στο φως. Και νομίζω ότι το κατάφερα και ότι έχω τώρα το σχήμα, το δικό μου το σχήμα. Παναγιά μου, αυτό ήταν πίκρα όλο, αλλά εγώ θα τολμήσω την είναι ερώτηση... Είναι μια διαδρομή. Είναι μια διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή όταν φτάνεις στο τέλος, περνάς στο ποτάμι και είσαι, ξέρω εγώ, ματωμένος, ξυσκισμένος από τα κακοτράχαλα, ξέρω εγώ, και αυτά, και φτάσεις στο απέναντι στο ποτάμι, γυρίζεις πίσω και λες άξιο το ταξίδι. Ρε Γιωβάνα, είχαμε φτάσει σε μια εποχή όπου η μισή Ελλάδα ήταν με την Άννα Μούσχουρη και η άλλη μισή ήταν με την Γιωβάνα. Όπως η μισή Ελλάδα ήταν με την Τζένικα. Α, ήρθε το φιλέτο. Τι είναι αυτό. Όπως η άλλη μισή ήταν με την Βουγιουκλάκη και, την Καρέζη ή το Μπάρκουλη και τον Κακαβά. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν σήμερα να μου λες ότι ξαφνικά μεσούσης της Γιωβάνας εν δόξη, εν χορδές και οργάνης, ναι, αποφασίζει να περάσει στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και εμείς οι οποίοι θέλουμε να ταξιδέψουμε στο φεγγάρι και θέλουμε να το κατακτήσουμε, το κάνουμε αυτό ερήμην της. Τι πραγματικά είναι εκείνο που σε απομάκρυνε από τους χώρους του ελληνικού τραγουδιού? Έσπασε η φωνή σου? Όχι, προς Θεού. Αλλά ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικότερο. Πιστεύω ότι έφτασα μέχρι εκεί που μπορούσα. Και δεν εννοώ από άποψη τραγουδιστική, από άποψη καλλιτεχνική, από άποψη, ξέρω εγώ, ταλέντου ή μιας όποιας παρουσίας. Έφτασα μέχρι εκεί που μπορούσα από όλα τα άλλα. Παράλληλα με το τραγούδι έγραφες? Όχι. Δηλαδή ξαφνικά λες σταματάω το τραγούδι και τώρα πιάνω το κοντιλοφόρο? Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολο έτσι όπως το λες. Δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι, όχι. Καταρχήν έμεινα, αναγκάστηκα να μείνω μόνη μου με τον εαυτό μου. Πάνω εκεί που έπρεπε να κάνω μια καινούργια μεγάλη εκτόξευση, αισθάνθηκα ότι δεν είχα τις δυνάμεις. Γιατί λειτουργούσε μέσα μου η ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου, πολλά στοιχεία από αυτά που σου είναι είχα. Δυνατόν με είναι αποθέωση στην πρώην Σοβιετική Ένωση, με χιλιάδες... Εντάξει, δεν άσε τις χιλιάδες. Με εκατοντάδες κονσέρτα. Με εμφανίσεις στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Με προτάσεις για διεθνή καριέρα. Έτερον εκάτερον. Τι έτρωγε μέσα την ψυχούλα σου? Δεν ήμουν εγώ. Έπρεπε να με βρω και να με βγάλω έξω. Όλα αυτά τα έκανα από ένστικτο, όχι συνειδητά. Υποκρινώσουν την τραγουδίστρια? Δεν υποκρινώμουν. Πήγαινα. Σε πηγαίνανε? Με πηγαίνανε, πήγαινα. Δεν πήγαινα αυτό. Πήγαινα εγώ σπρωγμένη από αλλού. Τέλος πάντων, γυρίζοντας τώρα πίσω και βλέποντας όλη εκείνη την προσπάθεια, μ' αρέσει έτσι όπως ήταν, πρωτόγονη, αλλάξευτη και λέω ναι, ήταν πολύ ωραία τότε. Βέβαια, με όλα εκείνα, το μόνο κακό είναι ότι δεν την έζησα. Διότι μη ούσα συνειδητοποιημένη πάνω σε αυτό το οποίο κάνω, δεν πρόλαβα να το χαρώ. Ήσουν και μια καλή αστή, κάνω λάθος?
Μικροαστή. Αλήθεια. Κοίταξε, έχεις... ο καθένας μας μέσα έχει έναν τεράστιο θησαυρό. Και εάν έχει τις δυνάμεις να τον αποκαλύψει, να τον χρησιμοποιήσει, να τον εκμεταλλευτεί, να τον προσφέρει. Το πόρισμα είναι ότι μετατοπίστηκα. Και μετατοπίστηκα έτσι που αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, έχω το σχήμα που έχω, με βλέπω, με γνωρίζω, έβγαλα τον εαυτό μου έξω, τον βλέπω, μ' αρέσω έτσι όπως είμαι, με όλα μου τα ελαττώματα και με όλα μου τα προτερήματα. Ξέρω ότι έχω ένα πείσμα μέσα μου, το οποίο πιστεύω να με ακολουθήσει και νομίζω θα με ακολουθήσει, γιατί είναι σαν τα δακτυλικά αποτυπώματα, μέχρι τέλους της ζωής μου. Και αυτό το πείσμα θα το χρησιμοποιήσω για να κερδίσω κάτι από τον ωκεανό του λόγου. Ο λόγος σου ρουφιέται. Δεν είναι σχήμα λόγου, είναι ουσία. Ρουφιέται. Θα μπορούσες να είσαι μια υπέροχη λαϊκή μυθιστοριογράφος. Προσωπικώς ελάτρεψα την Ιωάννα Μποκουβάλα αναγνώστου. Όμως δεν είσαι κάτι τέτοιο, γιατί είσαι αρκετά λόγια. Αναρωτιέμαι αν είναι χαμένα τα χρόνια που η Ιωάννα τραγουδούσε αντί να γράφει. Τίποτα δεν είναι χαμένο. Ούτε ακόμα και η πιο σιωπηλή στιγμή δεν είναι χαμένη. Τίποτα, δεν υπάρχει κενό. Προηγουμένως η πίκρα, τώρα η αισιοδοξία και το χαμόγελο. Δεν υπάρχει κενό, κοίταξε να δει. Καλά, τι αντίφαση είναι αυτή, καλέ, που βιώνεις εσύ? Καταρχήν είμαι καλλιτέχνης. Και έχω τα πάνω μου και έχω τα κάτω μου. Και είναι στιγμές που γελάω πολύ και δυνατά και είμαι και χαρούμενος άνθρωπος. Αυτό το ξέρω. Άλλες φορές που ξέρω εγώ με πιάνουν τα έτσι μου. Μπορώ να τα αποχωριστώ? Όχι. Είμαι μια χαρά. Αγαπώ την Ιωάννα συγγραφέα, αλλά νοσταλγώ την Ιωάννα μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού. Θέλεις να την δούμε εκεί? Θέλεις. Εσύ μη θέλεις. Οι άλλοι θέλουν. Αρκεί να θέλεις εσύ. Πες το και έγινε που λένε. Σε αστέρια ζητάς να πας στη χαρά.